να πω δύο κουβέντες μόνο και να ευχαριστήσω τον κύριο Νεστορόπουλο που συνέβαλε στο να μας δώσουν αυτά τα χρήματα και γι' αυτό δίνει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θα σταθώ όμως στα προσωπικά, γιατί όπως υπόθηκε σας άκουσα όλους με προσοχή, παίζονται πολλά λεφτά, αλλά πάνω απ' όλα δεν είναι τα λεφτά, είναι η τεράστια ευθύνη όλων μας, και η δική μου που δεν ψηφίζω και η δική σας που ψηφίζετε, για την δωρεά. Και γι' αυτό φαντάζομαι, αυτή η τεράστια ευθύνη, γι' αυτό φαντάζομαι μας φέρνει σε αυτή την κατάσταση και μας ταλαντεί. Χτυπάστε με τον λάγο, τα ακούσατε πριν, σε πάει στο δικαστήριο και σου ζητάει 500.000. Τα ακούσατε πριν. Και δεν το είπα εγώ, το είπε ο κύριος Αγγέλου. Και να σας πω ξεκάθαρα μια κουβέντα όπως τη νιώθετε εσύ. Μακάρι να μπορούσαμε να το διώξουμε έτσι απλά, παρότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι εξαιρετικός γιατί έκανε τον δρόμο φυτιά από χώρη, θα ισχύει το ίδιο. Μακάρι λοιπόν να μπορούσαμε να το διώξουμε έτσι απλά, χωρίς, επειδή θα είναι με ιδιότητα δική μας λύση της σύμβασης, να μας ζητάει υπέροχα ποσά. Υπάρχουν διλήμματα, υπάρχουν ζητήματα. Γιατί το πιο απλό θα ήταν να φύγει, να αλλάξει μελέτη, όπως θέλουν όλοι οι υπόλοιποι, και να τελειώσει γρήγορα. Το πιο απλό. Αλλά είναι τόσο απλό. Φαίνεται, αλλά δεν είναι. Θυμάστε ότι πήραμε έναν δικηγόρο από την Αθήνα. Εδώ, το αποφασίσαμε. Έναν ειδικό στα δημόσια έργα. Απολύτως εξειδικευμένο, εν πάση περιπτώσει, από τους ολίγους στην Ελλάδα. Ήρθε εδώ, ήρθε και ο μελετητής, ήταν παρόντες ο πρώην αντιδήμαρχος ο κύριος Δάσκαλος και είναι ο κύριος Λαζαρίδης, γιατί είναι ένα έργο που έχει συνέχεια, έτσι. Ήταν ο δικηγόρος του Δήμου, ήταν ο ίδιος ο Δωρητής και ο δικηγόρος του Δωρητή, ήταν η διαχειριστική αρχή, η διαχειριστική επιτροπή, συγγνώμη, ήμουν και εγώ παρούσα και δεν ξέρω, ξεχνώ κάποιον. Ήταν μια μεγάλη σύσκεψη με έναν μεγάλο καημό και μια διάθεση να το λύσουμε εκείνη τη στιγμή και να λυθεί το θέμα των διαδικαστικών, έχουμε έναν κούσουλα, γιατί πια αυτή η τεράστια ευθύνη τους βαραίνει όλους. Κατέληξαν λοιπόν ομόφωνα, σας είπα ποιοι ήταν παρόντες, κατέληξαν ομόφωνα σε έναν τρόπο και σε μια διαδικασία και σε έναν χειρισμό του ζητήματος. Τώρα, εντάξει, πέρασε ένα διάστημα, ασχολήθηκε, βέβαια εδώ εμπλέκονται και άλλοι, εμπλέκεται η Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία πάντοτε είναι θετική υπέρ του εργολάβου και μία και δύο και τρεις φορές, να το πούμε. Λοιπόν, προχθές έλαβα το email του συνάδελφου του Δημήτρη του δάσκαλου που έλεγε άλλα πράγματα από την κοινή απόφαση η οποία είχε πάρθει. Λοιπόν, ειλικρινά, και σας μιλάω πραγματικά ειλικρινά, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Έτσι, τεχνικός δεν είμαι. Δικηγόρος δεν είμαι. Και γι' αυτό ακριβώς, όπως πιστεύω ότι πρέπει να κάνω, θεωρώ ότι η συζήτηση και η σοβαρή ενασχόληση σε αντιπροσωπευτικές συσκέψεις όλων των ειδικότερων από μένα, θα μπορεί να δώσει τον δρόμο ώστε και εσείς να είσαστε σε μία όχι σε δυσμενή θέση όταν ψηφίζετε. Γιατί είναι ζήτημα. Έτσι. Λοιπόν, είχε λάθος λοιπόν το αποτέλεσμα της σύσκεψης. Είχε λάθος το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είχε λάθος ο Δημήτρης. Δεν ξέρω. Εγώ βάζω ερωτήματα, σας λέω τι έγινε. Και σας αναφέρω μια διαδικασία. Όπως και να ψηφίσετε λοιπόν, σας το είπα και από την αρχή αυτό, στο προϋπηρεσίας, εγώ πιστεύω ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέλης.
Και αυτό είναι καλό για το έργο. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Έτσι. Βέβαια, επιτρέψτε μου να πω κάτι όπως το νιώθω. Γιατί στη ζωή μου και όσες φορές ψήφιζα και έκανα αρκετά χρόνια σύμβουλος, έκανα 2 τετραετίες σύμβουλος, η αποχή δεν είναι σοβαρή στάση. Και το λέω με την έννοια που του δίνει. Έτσι. Υπάρχει, είσαι εδώ εκλεγμένος, ο καθένας είναι εκλεγμένος για να αποφασίσει ναι ή όχι για το πώς θα προχωρήσουν τα θέματα. Και υπάρχει ένα θέμα κορυφαίο στο οποίο πρέπει να ψηφίσεις ναι ή όχι. Να μην είμαι εκφέντης. Γιατί είναι κορυφαίο, ακριβώς όπως είπε ο κύριος Νεστορόπουλος. Γιατί είναι κορυφαίο. Θεωρώ λοιπόν ότι μεγάλο μέρος των καθυστερήσεων, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, εκτός των άλλων, οφείλεται στην εθνοφοβία και την διασπορά φόβου. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Είμαστε σε πολύ κομβικό σημείο σε σχέση με την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, που επίσης πιστεύω και μετά από όσα άκουσα σε όλες τις συζητήσεις που έγιναν με τους κατεξοχήν αρμοδίους και εμπειρότερους και έμπειρους, ότι πλέον εξαντλούνται κάποια πράγματα και φτάνουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα για να έχουμε μία εγκίνηση. Δεν έχω πρόβλημα στο να ψηφίσω υπέρ ή όχι. Και εγώ είμαι υπέρ του υπέρ ή του κατά. Θα ήθελα όμως ως οικονομολόγος να μάθω ποια είναι η πιο δεσμενής απόφαση, δηλαδή ποια είναι η πιο δεσμενής εξέλιξη για τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, ώστε να ψηφίσω ένα πιο δεσμενή. Οικονομικά δεσμενής. Δεν με ενδιαφέρουν οι χρόνοι πια, το αν θα γίνει η γέφυρα δηλαδή σε ποιους χρόνους. Με ενδιαφέρει να ψηφίσω υπέρ τις πιο ευμενούς απόφασεις, τις πιο ευμενούς οικονομικά λύσεις όσον αφορά την γέφυρα. Εκεί δεν θα επιβαρύνει δηλαδή, οικονομικά το δίνει. Μπορεί να τα αναλύσει κάποιος αυτό, δηλαδή. Όπως όλοι. Να τα αναλύσει κάποιος αυτό. Και οφείλεται να το δούμε και με μια τέτοια άποψη. Κύριε Κούσιο, ελάτε σας παρακαλώ, δεν με συγχωρείτε, δεν μπορείς να ξαναπεί και ο κύριος Κούσιος. Δεν πήρε, sorry, δεν πήρε. Ελάτε, να είστε κοντά μας εδώ και να σας βλέπουμε. Εδώ, ακούω. Εντάξει. Καλωσορίσατε για μια ακόμη φορά, συζητάμε το θέμα που γνωρίζετε και ξέρετε πολύ καλά. Παρακαλώ, συνεχίστε. Νομίζω πως έχω ολοκληρώσει. Είμαι υπέρ της ενισχύσης, υπέρ οικονομικά στο Δήμο πια. Δεν με ενδιαφέρουν οι χρόνοι. Δεν με ενδιαφέρει καν να καθιστεί η γέφυρα ή όχι. Αυτή τη στιγμή. Ποιος μπορεί να μου το πει αυτό δηλαδή ή να μου φέρει τα οικονομικά δεδομένα. Υπάρχει κάποιος. Λοιπόν, κύριε Βασαλίδη. Ένα λεπτό, κύριε Βασαλίδη. Τώρα, θα δώσετε ένα λεπτό, να δώσετε είναι κορυφαίο το ζήτημα και κανείς ένα ναι ή ένα όχι. Είναι κορυφαίο, κύριε Δημάρχε. Αλλά για το αν φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μιλάμε για καταληκτικές ημερομηνίες και να μας απαντά στην χρονοδότηση του Ολυμπιακού Σύμβουλου ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω ότι έχετε περιθώρια να τελειώσετε τις διαδικασίες, δεν ευθύνομαι εγώ. Μην προφανώς δεν ευθύνεται οι περισσότεροι από εμάς. Είναι πολύ απλά να το λέτε μια και δεν ψηφίσετε το ναι ή όχι. Από την άλλη μεριά, όμως, ασφαλώς και η νομική χρονοδότηση λέει
Ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την έκπτωση του αγωγού και τη διάλυση της αγωγής. Έκπτωση και διάλυση. Δύο πράγματα μπορούν να συμβούν. Που συνιστούν διάφορους μεταξύ τους τρόπους λύσης της αγωγής. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Εφόσον στην έκπτωση του αναδόχου την πρωτοβουλία την έχει μόνο στην έκπτωση την έχει μόνο ο κύριος του έργου, ο Δήμος. Αν τον κήρυξε έκπτωτο. Άρα το παιχνίδι το κάνει ο Δήμος. Δεν το κάνει ο Παλάβος στην έκπτωση. Στη διάλυση της σύμβασης την πρωτοβουλία έχει μεταξύ άλλων και ο ανάδοχος του έργου. Την επόμενη μέρα της διάλυσης ο ανάδοχος μπορεί να δει και λεστά να πίσω από την αγκύρια. Γιατί αλήθεια η σύμβαση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Κάτι από το έργο και τελειώνει η ιστορία. Αυτό είναι φοβερό το δίλημα πράγματι. Που πρέπει να αποφασίσει κανείς. Και έχοντας αυτά τα διλήμματα, και απευθύνουμε απαντώ και πάλι έμεσα και στον κύριο Βελιόπουλο ρώτησε. Ναι, πραγματικά δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Έχω δίλημμα. Γιατί οι κύριοι μας οδηγήσατε στην εξάντληση αυτών των προθεσμιών να μην προλαβαίνουμε τη διαδικασία της έκπτωσης και να λέμε θα δώσουμε, δεν θα δώσουμε παράταση. Θα εγκριθεί, δεν θα εγκριθεί. Σε αυτό έχετε ευθύνη, κύριε Λαζαρίδη. Μέχρι που να σας ακούσω και στη δευτερολογία σας, θα σκεφτώ πραγματικά να ψηφίσω. Κύριε Πρόεδρε, κάποιοι αψηφούν. Κάποιοι ξεχνάνε γιατί δεν έχουν ισχυρή μνήμη και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται, όπως ίσως και εσείς. Κάπου είστε και εσένα από αυτά τα τρία. Το ότι βρεθήκαμε εδώ γιατί σε όποια προσφυγέται ο ανάδοχος επικαλούμενος εγκρίψης της μελέτης δικαιώνει. Από όλα την άλλη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Σε ό,τι και αν κάνουμε εμείς, η προσφυγή που ακολουθούσε τον δικαίωνε. Από τα ανώτερα, ανώτατα θα έλεγα, τεχνικά συμβούλια. Του συμβούλου του Γενικού Γραμματέα. Για το δεύτερο θέμα. Αναλογείται ακόμα. Καμπός. Δεν παραγωγείται το ένα θέμα. Και εσύ και όποιος άλλος. Γι' αυτό έχω τρεις εκλογές. Αψήφιση, είτε ξέχασα, είτε δεν θέλουν να θυμούν. Γι' αυτό δεν θυμάστε. Δεν ξεχάσα. Αναλογείται να δείτε γιατί. Γιατί έχω την εγχώρια και καλυμπορούμαστε. Πράγμα. Γιατί μας παίζει, κάπου στηρίζεται και μας παίζει. Μας παίζει γιατί μας παίζει. Σε ό,τι έχουμε κάνει, σε ό,τι αποφάσεις έχουμε πάρει, πηγαιώθηκε. Έχουμε αποφάσεις την πούρα ματέρα. Τις οποίες μέχρι να εκδικαστούν οι προσφυγές που κάναμε σαφώς στα δικαστήρια, θα αποτελούν τέσσερα. Θα αυτές θα ακολουθούν. Είναι εκτελεστές πράγματα. Έτσι. Αυτά για όλους.